Ξεκίνησε η προετοιμασία από την κυβέρνηση για την υποδοχή του εμβολίου, αλλά το βάρο εξακολουθεί να πέφτει στη μείωση των κρουσμάτων και στην αποσυμπίεση των ΜΕΘ. Όμω, τα καλά νέα από το επιστημονικό μέτωπο ό,τι αφορά τα εμβόλια δημιουργούν αισιοδοξία και θέτουν τον κρατικό μηχανισμό σε ετοιμότητα προκειμένου να δρομολογήσει τι διαδικασίε για την προμήθεια και τη διανομή των εμβολίων, αλλά και να καταρτήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού. Όπω τονίζουν κυβερνητικέ πηγέ, αυτή τη στιγμή προέχει η διαχείριση τη κατάσταση και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρξει εφησι αφού παρά τα καλά νέα, ο χρόνο που θα μεσολαβήσει ω το εμβόλιο είναι αρκετό. Για να κερδιθεί η μάχη με τον κορονοϊό, πρέπει να φτάσουμε όλοι μαζί ασφαλεί, ω αυτό το σημείο σημειώνουν από το Υπουργείο. Η προμήθεια των εμβολίων θα γίνει βάση των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με φαρμακευτικέ εταιρείε και τα εμβόλια θα ξεκινήσουν σταδιακά να φτάνουν στι αρχέ του 2021. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προμηθευτεί 1,1 δισεκατομμύριο δόσει και στην Ελλάδα αντιστοιχούν 25 εκατομμύρια, διατηρώντα το δικαίωμα να ζητήσει και περισσότερα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίε με τι εταιρείε Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sanofi και Johnson Johnson, ενώ βρίσκεται σε συνομιλίε και με άλλε εταιρείε. Συμφωνία προαγορά έχει υπογραφεί επίση και με τι δύο πρώτε, καθώ η αποτελεσματικότητα του πειραματικού του εμβολίου ανέρχεται στο 90%. Στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία των υποδομών για τη μεταφορά, τη διανομή και την αποθήκευση. Των δόσεων. Δεδομένου πω τα εμβόλια θα γίνουν σε δύο δόσει, γίνεται αντιληπτό πω ουσιαστικά η Ελλάδα προμηθεύεται 12,5 εκατομμύρια τεμάχια, δηλαδή έναν αριθμό ικανό να καλύψει πλήρω τον πληθυσμό τη, αλλά και να διαθέσει επαρκέ απόθεμα για να καλύψει πιθανέ απώλειε ή ελαττώματα. Ο εμβολιασμό θα γίνει σε 1018 κέντρα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία έχουν ήδη οριστεί και προετοιμάζονται σταδιακά για αυτό Πρόκειται για νοσοκομεία, κέντρα υγεία και άλλε παρόμοιε ανθρώπινες υποδομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με το αρμόδιο Υπουργείο να έχει ορίσει τις προδιαγραφές των κέντρων εμβολιασμού και να έχει την ευθύνη για την προετοιμασία τους. Θα υπάρξουν επίσης και κινητά συνεργεία που θα εμβολιάζουν όσους για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ο εμβολιασμός θα γίνεται απολύτως δωρεάν για όλους και δεν θα είναι υποχρεωτικός, αλλά λόγω της σημασίας του, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην Πέμπτη από τη Βουλή, αποτελεί στίχημα για το σύνολο του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο για την κυβέρνηση να πείσουν τους πολίτε για την ανάγκη θωράκιση του από τον κορονοϊό με το εμβόλιο.